Ο καταγόμενος από τη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας, Βίλιαμ Βασίλειος Μπαζιώτης 1912-1963, 60 χρόνια μετά το θάνατό του παραμένει ένα ανεξερεύνητο όνομα στην εγχώρια ιστορία της τέχνης. Η προσφορά του στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό είναι δεδομένη, καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας των 18 ξύθιμων, The Irascible 18, όπως αποκλήθηκαν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, 15 εκ των οποίων απεικονίζει θρυλική πλέον φωτογραφία της Νίνα Λίν, φωτογραφία που έκανε αναγνωρίσιμη διεθνώς τη συγκεκριμένη, έστω για τις ανάγκες της φωτογράφησης, ομάδα μοντέρνων καλλιτεχνών των ΗΠΑ, με τη δημοσίευσή της στο περιοδικό Live στις 15 Ιανουαρίου του 1951. Η νέα αυτή γενιά μοντέρνων καλλιτεχνών απετέλεσε μια τομή στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης, καθώς συνετέλεσε στη μεταφορά του κέντρου της σύγχρονης τέχνης μεταπολεμικά από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη. Συναποτέλεσαν με την κοινή τους αισθητική στάση που προσέβλεπε σε μια κουλτούρα αρχαϊκή και καινούρια ταυτόχρονα, η οποία θα ξαναέβρισκε τη σύνδεσή της με τον παλιό και οικείο ρυθμό της δημιουργίας, την επωνομαζόμενη σχολή της Νέας Υόρκης, ως το αντίβαρο της μέχρι τότε κυρίαρχης στη μοντέρνα τέχνη σχολής του Παρισιού. Ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός διαφοροποιήθηκε από τα ευρωπαϊκά κινήματα χάρη στη μεγαλύτερη ζωντάνια, την ένταση και την πιο ολιστική τάση που απέπνεε, δίνοντας πάντα μεγαλύτερη έμφαση στην αναζήτηση μιας προχωρημένης ποιότητας που θα ήταν καταφανής στο ζωγραφικό αποτέλεσμα. Καθοριστική ήταν η επαφή του Μπαζιώτη με το έργο του Ματί σε έκθεση που επισκέφθηκε το 1931 στο ΜΟΜΑ. Μελέτησε επίσης σε βάθος το έργο του Πικάσο, εντοπίζοντας τη σημασία του να μεταδίδει ο ζωγράφος το πνεύμα του στον πίνακα, περισσότερο από τη θεματική επιλογή του. Το 1942 εκθέτει μαζί με τους Motherwell, Rothko, Clifford Steele σε έκθεση που οργάνωσε η Peggy Guggenheim. Το 1943 η Guggenheim τον θεωρεί ανάμεσα στους σημαντικότερους νέους καλλιτέχνες της πινακοθήκης της, μαζί με τον Pollock και τον Motherwell. Το 1944 οργανώθηκε ατομική έκθεση του έργου του Μπαζιώτη στην πινακοθήκη της Guggenheim με τον Clement Greenberg να τον κατατάσσει ανάμεσα στους 6-7 καλύτερους ζωγράφους των ΗΠΑ. 3 χρόνια αργότερα, το 1947, πήρε το πρώτο βραβείο για το έργο του «Κύκλοπας» στην έκθεση για την αφηρημένη τέχνη και τον σουρεαλισμό στο Chicago Art Institute. Ο Μπαζιώτης εκπροσωπείται όπως και ο Στάμος στην έκθεση «The New American Painting» που επιμελήθηκε ο πρώτος διευθυντής του MoMA, Alfred Barr, και η οποία μεταλαμπάδευσε το μήνυμα της νέας αυτής εικαστικής κίνησης στην Ευρώπη με 8 παρουσιάσεις σε 8 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις το 1958-59. Δίδαξε τέχνη στις σχολές Brooklyn Museum Art School, New York University, MoMA's People's Art Center 1950-52 και Hunter College 1952-1962. 2 χρόνια μετά το θάνατό του, οργανώθηκε αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης, ενώ πιο πρόσφατα, το 2004-2005, οργανώθηκε έκθεση για το έργο του στο Μουσείο Guggenheim της Βενετίας. Ο Μπαζιώτης υπήρξε συνεπής στις αρχές του σε όλο του το έργο, χωρίς να περάσει στην απόλυτη αφαίρεση, παρά τη σταδιακά πιο έντονη αφαιρετική του τάση. Στόχευσε κυρίως στο να αποτυπώσει τα μυστήρια της ζωής, βλέποντας το χρώμα σαν κάτι περισσότερο από ισορροπία τόνων και αρμονίας, αφού για εκείνον το χρώμα, από μόνο του, αποτελούσε αυτή την ίδια την πραγματικότητα. Κατά την άποψη του καλλιτέχνη, είναι το μυστήριο που μ' αρέσει στη ζωγραφική, η ακινησία και η σιωπή. Θέλω η εικόνα μου να επιδρά πολύ αργά, να γίνεται μονή και να στοιχιώνει.